Καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μιχάλης από το Chef Syndicate. Σήμερα σε χριστουγεννιάτικο κλίμα θα δούμε πώς θα φτιάξουμε ένα χορτοφαγικό πιάτο σε αντίθεση με αυτά τα οποία συνηθίζουμε κάθε Χριστούγεννα. Beet Wellington. Μέτρια σε δυσκολία συνταγή, αλλά εύκολη καθώς θα τη δούμε βήμα-βήμα. Βάζουμε μία κατσαρόλα με νερό να βράσει και προσθέτουμε μέσα τοξίδι και τον αστεροειδή γλυκάνισο. Στη συνέχεια καθαρίζουμε και βάζουμε τα παντζάρια μας να βράσουν για 20 λεπτά με μισή ώρα έως ότου μαλακώσουν πολύ καλά. Έως ότου βράσουν τα παντζάρια φτιάχνουμε τον τιξέλ των μανιταριών. Αφού ξεπλύνουμε τα αποξηραμένα πορτσίνι τα μουλιάζουμε σε καυτό νερό για 20 περίπου λεπτά. Στη συνέχεια και αφού μαλακώσουν τα σουρώνουμε και ρίχνουμε το υγρό αυτό μέσα στον σκούρο ζωμό από λαχανικά. Ψιλοκόβουμε τα μανιτάρια. Τα πορτσίνι τα οποία τα έχουμε στεγνώσει καλά. Τα κάστανα, το κρεμμύδι και το σκόρδο. Σοτάρουμε με ελαιόλαδο σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Και προσθέτουμε το αλάτι και το πιπέρι. Προς το τέλος του σοταρίσματος προσθέτουμε το θυμάρι. Αφού δηλαδή έχουν μαλακώσει καλά τα μανιτάρια, το κρεμμύδι και το σκόρδο. Και ανακατεύουμε καλά με μια κουτάλα. Προσθέτουμε το μπράντι και αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ. Στη συνέχεια μεταφέρουμε τον τιξέλ σε ένα σιρωτό ή ένα σινουά, έτσι ώστε να το σιρώσουμε και να φύγουν τα υγρά τα οποία έχουν τυχόν απομείνει. Αφού πλύνουμε τέλος τα φύλλα του σπανακιού, τα ζεματίζουμε για κυριολεκτικά 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια τα βουτάμε σε παγωμένο νερό για να τα σοκάρουμε και να σταματήσει αμέσως ο βρασμός. Μεταφέρουμε τα φύλλα του σπανακιού σε απορροφητικό χαρτί για να τα στεγνώσουμε και να συνεχίσουμε με το τύλιγμα Wellington. Για να τυλίξουμε το Wellington, αρχικά θα ανοίξουμε και θα απλώσουμε μία μεμβράνη και πάνω σε αυτήν θα απλώσουμε τα φύλλα της κρέπας. Στη συνέχεια, πάνω το φύλλο κρέπας θα απλώσουμε τα στεγνωμένα φύλλα του σπανακιού χωρίς να αφήνουμε κενά. Συνεχίζουμε απλώνοντας το τιξέλ των μανιταριών σε μια πολύ λεπτή και ομοιόμορφη στρώση. Πάνω από το τιξέλ τοποθετούμε το παντζάρι καθαρισμένο και τυλίγουμε σφιχτά την κρέπα σε ένα ρολό. Για να δώσουμε καλύτερο δυνατό σχήμα τυλίγουμε με τη μεμβράνη σφιχτά. Και τοποθετούμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 20 λεπτά. Στη συνέχεια, αφού περάσουν 20 λεπτά, τοποθετούμε το ρολό πάνω σε ένα φύλλο σφολιάτας, το οποίο κόβουμε ανάλογα με τις διαστάσεις το οποίο το θέλουμε. Όπως είναι λογικό, τα περισσεύματα από τη σφολιάτα δεν τα πετάμε, τα κρατάμε για να κάνουμε κάποια άλλη παρασκευή. Τυλίγουμε το ρολό σφιχτά μέσα στη σφολιάτα, κόβοντας τα περισσεύματα κλείνουμε καλά για να μην έχουμε διαρροές υλικών από το ρολό και τέλος για να δώσουμε πολύ σφιχτή υφή στο ρολό μας σφίγγουμε πάλι με μεμβράνη όπως κάναμε και προηγουμένως με το φύλλο της κρέπας.
Όσο πιο σφιχτά τη λήξουμε, τόσο πιο καλά θα διατηρηθεί το σχήμα του Wellington. Τοποθετούμε και πάλι στο ψυγείο για 20 λεπτά. Μόλις σφίξει καλά το ρολό, αφαιρούμε από τη μεμβράνη και το τοποθετούμε σε μία λαμαρίνα στρωμένη με αντικολλητική λαδόκολλα. Περνάμε την επιφάνεια με αυγό, αραιωμένο με λίγο νερό. Και στη συνέχεια χαράζουμε την επιφάνεια της φωλιάτας με ένα μαχαίρι. Με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε πολύ ωραίο σχήμα πάνω στην σφολιάτα μετά που θα ψηθεί. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 175 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα μετά από 35 λεπτά ψεσίματος. Η μαγειρική είναι αγάπη. Το ίδιο και να τη μοιραζόμαστε. Μοιραστείτε τη συνταγή αυτή στα social media και κάντε μας ένα like. Περιμένουμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας αλλά και να δούμε τις δικές σας μαγειρικές φωτογραφίες στη σελίδα μας.